στα μάτια μου πες σε μόνο να κοιτάς. Ταξίδια που ξέμε στη νύχτα με πας. Τώρα νύχτη που δυνατά. Πλησιάζουν στο διαγωνισμό τραγουδίστρια Eurovision. Πέρσι, αυτή είναι την εκπομπή, η Ελένη Φουρέρα, όταν πήγαινε εσύ, μου είχε πει: τη εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, γιατί είναι εκπληκτικό παιδί. Αν και εκείνη ήθελε να πάει, τελικά φέτος παίρνει το χρήσμα από την Κύπρο. Τι έχεις να συμβουλεύσεις την Ελένη? Κάτι που το ξέρει ήδη, γιατί το είχαμε συζητήσει και μαζί πριν πάω. Κάποια στιγμή που συναντηθήκαμε, το να περάσει καλά, να μην αγχωθεί, να μην φοβηθεί τίποτα και να πάει να τους δείξει αυτό που έχει να δείξει. Νομίζω ότι είναι ένας διαγωνισμός που πολλές φορές του δίνουμε παραπάνω φάρος στην Ελλάδα και στην Κύπρο από ότι θα έπρεπε. Δηλαδή, φανατιζόμαστε και κρίνουμε και τους ανθρώπους που πάνε. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή πέρσι. Από το στόμα του. Δεν ακούστηκε τίποτα για σένα. Όχι, όχι. Νομίζω δεν είναι τύχη ακριβώς. Πώς το διαχειρίστηκες? Ναι, και σε τι φάση είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει και τις εποχές που φανατιζόμασταν τόσο πολύ. Σε ένα στεναχώρησε το γεγονός ότι ενώ πεζόσταν πολύ ψηλά στην αρχή, μέσα στην πρώτη πεντάδα, τελικά βρεθήκατε στη 19η θέση. Έφταξε κάτι? Πραγματικά είμαι περήφανη γι' αυτό που παρουσιάσαμε. Καλά, εγώ ας πούμε και για το σημερινό live όταν κατεβαίνω έχω πράγματα να διορθώσω, οπότε σίγουρα θα έχεις πράγματα να διορθώσεις αν είσαι τελειομανής. Αλλά είμαι περήφανη για αυτό που παρουσιάσαμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα όταν κατέβηκα από τη σκηνή, πλάταξα στο κλάμα, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου το κλάμα. Αλλά αυτό για πολύ λίγες ώρες. Την επόμενη μέρα ξύπνησα, ξαναβρεθήκαμε όλη η ομάδα που φεύγαμε από το Κίεβο για την Αθήνα και αυτό που συνειδητοποίησα ήταν ότι περάσαμε τέλεια. Αυτό που ακούστηκε για τα προβλήματα που είχατε στον ήχο και όλα αυτά ήταν αλήθεια? Είχαμε, δεν ήταν από τις καλύτερες χρονιές. Επειδή ξέρω ότι και ο Φωκάς και ο Δημήτρης είναι πολλά χρόνια στην Eurovision, δεν ήταν από τις καλύτερες χρονιές από τεχνικής απόψεως. Αλλά εντάξει, και αυτό που ήθελε ο Φωκάς δεν μπόρεσε να το βγάλει ακριβώς λόγω τεχνικών πραγμάτων, αλλά εντάξει. Φέτος έχει ξεκινήσει με τον Νίκο Βέρτη. Σταμάτησε αυτή η συνεργασία. Ναι. Γιατί? Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα ήθελα εγώ και εντάξει, επέλεξα να μην κάνω θυσία ούτε στο χρόνο μου, ούτε στη δημιουργικότητά μου, για να μείνω κάπου που δεν ήταν όπως έπρεπε. Εντάξει, δεν πηγαίνουν πάντα οι συνεργασίες τέλεια και δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα καθόμουν για τα χρήματα κάπου, αν δεν είμαι χαρούμενη. Στη Θεσσαλονίκη στο Μάμα Μία, γιατί δεν είσαι με τη Δέσποινα Μανδύ, για πες μου λοιπόν, εξαιτίας. Ναι, γιατί είχα συμφωνήσει, είχαμε ξεκινήσει για σεζόν. Η Εύα Τσάχρα που είναι εδώ στο Μάμα Μία είχε κάνει ήδη πρόβες, δεν θα μπορούσα να της πω ξαφνικά, α, τελικά μπορώ. Τσάβα έκανες πρόβες, θα ήταν ανοιχτικό και εγώ το Μάμα Μία το έζησα 2 χρόνια. Είναι υπέροχο που είχε και η Εύα την ευκαιρία να παίξει αυτόν τον φοβερό ρόλο. Είμαι χαρούμενη που ήρθαν τα πράγματα. Και εδώ πάμε εκπληκτικά. Ναι, πολύ. Η συνεργασία με Δέσποινα Μανδύ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εξαιρετική. Είναι μοναδικός άνθρωπος και στη δουλειά της την ξέρουμε όλοι. Κάποιοι μπορεί να μην την ξέρουν τόσο καλά σαν άνθρωπο. Σας το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά. Εμφανίσεις έχουμε, κάποιες ανακοινώσεις να πούμε? Όχι. Είμαι των εκπλήξεων, λέει. Ετοιμάζουμε διάφορα. Ετοιμάζω και στο κινηματογράφο κάτι. Είναι πολλά μαζεμένα. Στο κινηματογράφο τι εννοείς? Ταινία. Αλλά είναι ακόμα. Περίμενε. Ο ρόλος θα είναι η τραγουδίστρια, θα παίξει κανονικά. Ναι. Γιατί ξέρεις, περισσότερες τραγουδίστρες ενσαρκώνουν αυτό που κάνουν. Όχι, είναι καθαρά υποκριτικό. Οπότε είναι πρώτη φορά αυτό που θα το κάνω. Σε φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί να βγουν και να πούν τη δουλειά έχει μια τραγουδίστρια να μπαίνει στο χώρο τη ηθοποιία και στο κινηματογράφο? Γιατί ακούγονται κατά καιρούς όλα αυτά. Κοίτα, κάνω 5 χρόνια musical, ό,τι ήταν να υποθεί που δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν το κάνω, τουλάχιστον δεν το κάνω με θράσος, δηλαδή δουλεύω πολύ και για τα musical δουλέψα πολύ. Καταλαβαίνω ότι έρχομαι από έναν άλλο χώρο και θέλει σεβασμό. Αν το κάνεις με σεβασμό, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα.